άνθρωπος αυτός ποιεί ήθος. Είναι ηθοποιός και ποιεί το ήθος. Και είναι μια γομολάστιχα που σβήνει τη μαυρίλα που αφήσανε κάποιοι άλλοι κάνουν το ίδιο επάγγελμα και δίνει στον κόσμο να καταλάβουν ότι υπάρχουν και κάποιοι αρκετοί σε αυτό το επάγγελμα που έχουν ήθος. Ο άνθρωπος αυτό που κάνει το σέβεται, σέβεται τον εαυτό του, σέβεται το Θεό. Τι να πω, του βγάζω το καπέλο. Ο άνθρωπος αυτός είχε προαναγγείλει από πριν ότι αν θα συμβεί κάτι τέτοιο, εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω τον κόσμο σε αυτούς που έχουν κάνει το εμβόλιο και σε αυτούς που δεν το έχουν κάνει. Εγώ έχω κάνει το Τζόνσον, το μονοδοσικό, γιατί είδα ότι αυτό το εμβόλιο δεν έχει μέσα κάποιες ουσίες που έχουν τα άλλα. Υπόψη, το Τζόνσον δεν έχει RNA, ούτε του πυθικού το ιό. Μελέτησα καλά πριν κάνω οτιδήποτε κάποια κίνηση. Κάθε χρόνο, ας πούμε, εγώ κάνω το αντιγρυπτικό. Έτσι, το αντιγρυπτικό έχει μέσα χιμπατζή. Το ξέρουμε αυτό. Το Τζόνσον δεν έχει. Τι εννοώ, έχει μέσα, δεν ξέρω από ιατρική, από ό,τι μελέτησα και είδα, δεν έχει RNA και δεν έχει το χιμπατζή το. Αυτό που έχει το εμβόλιο της γρήπης. Ξέρουν επιστήμονες τώρα τι παγκούν. Δόξα τω Θεώ. Εγώ κάθε πρωί πίνω αγιασμό και κοινωνώ κάθε 1-2 μήνες. Αυτό νομίζω είναι μεγάλο φάρμακο. Έτσι πιστεύω.